Γέροντα Γαβρίλ, ευλογείτε. Θα σας θέσουμε κάποιες ερωτήσεις εκ μέρους της εφημερίδας Ορθόδοξη Αλήθεια του ομίλου Εστία Δημοκρατία Ορθόδοξη Αλήθεια. Πρώτη ερώτηση. Η έκρηξη της πανδημίας του κορονοϊού βρίσκει την ανθρωπότητα και μαζί και την Ελλάδα, την πατρίδα μας, αντιμέτωπος με ένα θανάσιμο κίνδυνο. Γιατί μας βρήκε τώρα αυτό το απρόσμενο κακό? Είναι μια ένδειξη ότι φύγαμε μακριά από τις διδαχές του Κυρίου? Είναι μια ένδειξη τιμωρίας προς τους ανθρώπους? Η Ελληνική Βουλή ψήφισε νόμος εναντίον του νόμου του Θεού. Νομοποίησε τις πορνείες, τις μοιχείες, τις εκτρώσεις, την ελεύθερη συμβίωση, τον πολιτικό γάμο, την κάψη των νεκρών, πέταξε το σταυρό από τη σημαία, βγάζει τα θρησκευτικά από τα σχολεία, διδάσκει το σεξ στα μικρά τα παιδάκια. Χρειάζεται κανείς να ρωτάει γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό το πράγμα κι άλλα που μας περιμένουν δεινά? Για να λυτρωθούμε από όλα αυτά χρειάζεται μετάνοια. Όταν οι Πέρσοι ήρθαν να κυριεύσουν την Αθήνα, οι Αθηναίοι στείλαν στο μαντίο των Δελφών και ρωτήσαν πώς θα σωθούμε. Και η Πυθία απήντησε, τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την πόλη. Και οι Άγιοι μας λένε ότι η μετάνοια θα σώσει την ανθρωπότητα. Η Ελληνική Βουλή που ψήφισε αυτούς τους νόμους δεν πρέπει να λέγεται Βουλή. Πρέπει να αλλάξει όνομα. Κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος σε μια μάχη έπιασε ένα στρατιώτη που κρυβόταν. Τρέχει και τον λέει πώς σε λένε. Λέει Αλέξανδρο με λένε. Και του λέει Αλέξανδρο σε λένε. Ή θα αλλάξεις διαγωγή ή θα αλλάξεις όνομα. Και η Ελληνική Βουλή που ψήφισε αυτούς τους νόμους πρέπει να αλλάξει όνομα. Το όνομα που της αρμόζει είναι να λέγεται άβολη και ασύνετη και απερίσκεπτη. Οδηγεί το ελληνικό έθνος στην καταστροφή. Θα χαθούμε σαν φυλή και θα μείνουμε μόνο στην ιστορία. Για να ελκύσουμε το έλεος του Θεού πρέπει όλοι μας να εξομολογούμαστε, να εκκλησιαζόμαστε, να προσευχόμαστε, μελετούμε την Αγία Γραφή, νηστεύουμε. Όταν μας δίνει ευλογία ο Πνευματικός να κοινωνούμε, κάνουμε καλά έργα. Αυτά είναι τα χρυσά κλειδιά που ανοίγουν τις πύλες του ουρανού και έρχονται ευλογίες του Θεού στη γη. Είναι τα πνευματικά αλεξίσφαιρα. Τα μικρόβια είναι υποτακτικοί του Θεού, δεν κάνουν ό,τι θέλουν, δεν πηγαίνουν όπου θέλουν, όπως και τα στοιχεία της φύσεως. Όταν ο Ιωνάς έκανε παρακοή και δεν πήγε εκεί που του είπε ο Θεός στην Νινεβή, ο Θεός διέταξε τον άνεμο και ο άνεμος υπήκουσε και σηκώθηκε και εμπόδισε την πορεία του πλοίου. Και επιπλέον, για να εκτός από αυτά που είπαμε, εξομολόγηση, εκκλησιασμό, νηστεία, προσευχή, μελέτη Αγίας Γραφής, χαρά έργα, Θεία Κοινωνία, να κάνουμε και το εξής. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή να πει στον Φαραώ να πει στους Εβραίους να φύγουν από την Αίγυπτο, ο Φαραώ αρνήθηκε και ο Θεός επέβαλε 10 πληγές να αναγκάσει τον Φαραώ να φύγει στους Εβραίους. Πριν επιβάλλει τη 10η πληγή που ήταν και φοβερότερη, να πεθάνουν όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων και του Φαραώ, ακόμη και τα ζώα μέσα σε μια νύχτα, ο Θεός λέει στο Μωυσή να πει στους Εβραίους να σπάξουν ένα αρνί και με το αίμα να χρήσουν τις πόρτες. Αυτό το αίμα θα είναι σημείο ευνοίας για μένα όταν θα στείλω τον ολοθρευτή άγγελο να πατάξει τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων και τα ζώα, να δει ο άγγελος το αίμα και να μην μπει στα σπίτια των Εβραίων. Και όντως έτσι έγινε. Και εμείς να βάλουμε ένα σταυρό στην πόρτα και να φοράμε και σταυρό επάνω μας. Αυτά είναι τα μέσα που θα ελκύσουμε το έλεος του Θεού. Αμήν.
Η δεύτερη ερώτηση. Πώς θα μπορέσουμε εμείς εδώ οι Έλληνες να προστατευτούμε από την πανδημία χωρίς να χάσουμε το φρόνημα και τη δύναμή μας? Η ερώτηση αυτή απαντήθηκε στην πρώτη. Τρίτη ερώτηση. Οι εκκλησίες στην Ελλάδα παραμένουν είτε κλειστές είτε με περιορισμούς ως προς την παρουσία των πιστών. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον κλονισμό της πίστης μας και στην απομάκρυση από τον εκκλησιαστικό βίο? Η Εκκλησία για τους χριστιανούς είναι μια πολύρητος και επίρητος πηγή ζωής και ευτυχίας για τον άνθρωπο. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας αντλούμε δυνάμεις πνευματικές. Χωρίς τα μυστήρια πώς θα δεν μπορούμε να σωθούμε. Αυτοί που κλείνουν τις εκκλησίες, εν ημέρα κρίσης ο Θεός μαζί με τους δημίους θα τους κατατάξει, που διώκαν τους χριστιανούς και τους βασανίζουν. Αλλά και στα σπίτια ο καθένας μας μπορεί να κάνει την καρδιά του θυσιαστήριο και να προσφέρει θυσία στο Θεό την προσευχή του και την λατρεία του και τη δοξολογία του. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, να προσεύχεστε όπου και να βρίσκεστε, γιατί είστε ναός Θεού και μην ψάχνετε άλλο τόπο από τον εαυτό σας. Και αναφέρει παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος με τον Απόστολο Σίλα δεν είχαν ναό να προσευχηθούν, μέσα στη φυλακή προσευχήθηκαν και η προσευχή τους έγινε σεισμός με την προσευχή τους και λύθηκαν τα δεσμά και ελευθερώθηκαν. Ο προφήτης Δανιήλ δεν είχε ναό να προσευχηθεί μέσα στο λάγο των λεόντων και η προσευχή του έφραξε τα στόματα των λεόντων. Οι τρεις παιδες δεν είχαν ναό να προσευχηθούν μέσα στο καμίνι και η προσευχή τους μετέβαλε τη φλόγα σε δροσιά. Ο ληστής δεν είχε ναό να προσευχηθεί, πάνω από το σταυρό προσευχήθηκε και από εκεί κέρδισε τον παράδεισο. Ο Ιωνάς δεν είχε ναό να προσευχηθεί, μέσα στην κοιλιά του απεσίου Καρχαρίου προσευχήθηκε και αναγκάσε τον Καρχαρία να τον βγάλει σε μια ακτή της Παλαιστίνης. Ο Ιώβ δεν είχε ναό να προσευχηθεί, πάνω στην Κουπρέα προσευχήθηκε και ο Θεός του έδωσε και την υγεία και διπλά που τα έχασε. Δηλαδή η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι Αγία Τράπεζα, είναι θυσιαστήριο, μπορεί να προσεύχεται. Μέχρι να ανοίξουν τις εκκλησίες θα προσευχόμαστε στα σπίτια μας. Αλλά αυτοί που κλείνουν τις εκκλησίες μας θερούν τη χάρη του Θεού, μας θερούν τα μυστήρια και δεν μπορούν να σωθούν αν δεν μετανοήσουν. Μαζί με τους δημίους θα τους κατατάξει ο Θεός εν ημέρα κρίσης. Όπως και αστυνομικοί που διώκουν τους χριστιανούς, δεν τους αφήνω πάνω στην εκκλησία. Τι πιστεύετε για το τάμα του έθνους? Είναι σωστό, δίκαιο, έντιμο να κτίζονται στην Ελλάδα τεμένοι και μάλιστα με χρήματα του βαρύτατα φορολογουμένου ελληνικού λαού και να περιθάλπονται παραλλαγμένοι λαθροέπικοι οι οποίοι μέχρι και αυτομαστιγώνονται ανηλαιώς και να μην δίνει το πράσινο φως η πολιτεία και η εκκλησία σε ανιδιοτελείς ανθρώπους οι οποίοι προσφέρονται να διαθέσουν ποσά για την πραγματοποίηση του τάματος του Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια και των άλλων ηρώων του 1821. Όταν ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ και νίκησε τους Εβραίους και τους πήρε αιχμαλώτους, δεν ξέρω πόσα χρόνια μείναν αιχμάλωτοι εκεί. Μετά ο Θεός αποφάσισε να τους γυρίσει πίσω. Είχε υπερπολίσει εντωμεταξύ το ναό. Και αυτοί όταν γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους,
το χρέος τους ήταν πρώτα να κάνουν το ναό του Θεού και μετά τα σπίτια τους. Αυτοί έκαναν το αντίθετο. Λένε, δεν είναι ώρα τώρα να κτίσουμε το ναό και κτίζουν τα σπίτια τους. Και ο Θεός, δεν θυμάμαι το όνομα του προφήτου, στέλνει τον προφήτη και τους λέει, γι' αυτό που κάνατε, που αφήσατε το ναό μου και δεν το φτιάξατε και κάνετε τα σπίτια σας, θα σας στηρίξω. Τη φωτιά, το ψωμί, την υγεία, το νερό, τα υλικά αγαθά. Πώς θα έχει ευλογία το ελληνικό έθνος, αφού δεν πραγματοποιεί το τάμα. Θα συμβούν πολλά δεινά στο ελληνικό έθνος. Πρέπει το τάμα να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Έτσι θα έχουμε ευλογία από το Θεό. Μια αιτία που υποφέρουμε είναι και αυτό, που δεν πραγματοποιήσαμε το τάμα μας. Γέροντα Γαβρίλ, η πέμπτη ερώτηση. Απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πώς κρίνεται τη στάση των ιεραρχών και όσων διοικούν την Εκκλησία σήμερα, στέκονται στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων? Δυστυχώς, πολλοί ιεράρχες μας συμφωνούν με τον οικουμενισμό και δεν διαμαρτύρονται. Και μάλιστα και διώκουν τους αυτούς που διαμαρτύρονται. Ένας Άγιος είπε, όταν η πίστη κινδυνεύει και δεν διαμαρτύρουμε, αυτό είναι ίδιο αρνήσεως. Ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς, που θεωρείται ο μεγαλύτερος θεολόγος στην Εκκλησία μας, στη δεύτερη χιλιετηρίδα, λέει, τρία είναι τα είδους αθείας. Πρώτο είδους αθείας, ο άθεος που λέει δεν υπάρχει Θεός. Δεύτερο είδος αθείας και τρίτο είδος αθείας είναι όταν η πίστη κινδυνεύει και εγώ σε πω. Η σιωπή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι τρίτο είδος αθείας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, ρωτάει πώς δεν θα κουλαστεί αυτός. Και η απάντηση είναι θετική, θα κουλαστεί. Πώς δεν θα κουλαστεί αυτός που ενώ βλέπει οι νόμοι της Εκκλησίας αθετούνται και παραβαίνονται, κάνει πως δεν βλέπει και δεν ακούει. Πολλοί ιεράρχες συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς, σε λειτουργούν. Η σχισματική της Ουκρανίας είναι, δεν είναι ιερής, είναι ιερόσυλλη. Είναι αχειροτώνητη και αυτοχειροτώνητη. Είναι αιρετική και σχισματική. Και δεν θα σωθούνε. Και όσοι έχουν ευχαριστριακή κοινωνία μαζί τους και συμπροσεύχονται και συλλειτουργούν και τους αναγνωρίζουν, και αυτοί δεν θα σωθούνε. Ποιος μας το λέει αυτό? Η Εκκλησία. Οι κανόνες Εκκλησίας. Ο 45ος Αποστολικός Κανόνας λέει, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετική συνευξάμενος μόνο να φοριζέστο. Ή δε επέτρεψε να αυτής ως κληρικής ενεργής ετή καθαρίστο. Και ο δεύτερος κανόνας της Αντιοχίας που επικυρώθηκε από τον 4ο Οικουμενική Σύνοδο 6η και 7η λέει, ο κοινωνών ακοινωνείται ακοινώνητος έστω. Στην εκκλησιαστική γλώσσα ακοινώνητος και αφορισμένος έχουν την ίδια έννοια. Είσαι εκτός εκκλησίας και δεν σώζεις. Αυτό θα πει. Και μια αιτία που δεινοπαθεί το ελληνικό έθνος είναι ότι δεν είμαστε σωστοί στην πίστη και οι ιεράρχοι μας προδίνουν την πίστη και συμπροσεύχονται και συλλειτουργούν. Αυτό θα οδηγήσει το ελληνικό έθνος σε καταστροφή. Η αιρετική είναι εχθροί του Θεού και της Παναγίας. Και όποιος έχει φιλία με τους εχθρούς του Θεού και της Παναγίας δεν θα σωθεί. Είναι και αυτός εχθρός του Θεού και της Παναγίας. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι εχθροί του Βασιλέως Χριστού συμφιλιάζουν
του Βασιλέως Χριστού φίλου σου δύναται είναι, λασίν της εχθρής απολύτε, που δε ζωή σε αιωνίου αξιούται. Έκτη ερώτηση, Γέροντα. Ως λαός, ως χαρακτήρες και προσωπικότητες, εμείς οι Έλληνες, ποιο διαβλέπετε ότι μπορεί να είναι το μέλλον μας? Έχουμε απολέσει τα θετικά μας στοιχεία? Αναφέρεται στη μυθολογία. Όταν ο Θεός μοίραζε πατρίδες, οι Έλληνες πήγαν τελευταίοι. Τους λέει, δεν έχω να σας δώσω, τα έδωσα όλα. Μα Κύριε, εμείς πού θα μείνουμε? Μα τι να σας κάνω, αφού καθυστερήσατε? Μα για σένα, Κύριε, καθυστερήσαμε, για τον άγνωστο Θεό μιλούσαμε. Και τους λέει, αν δεν με καταφέρατε, κράτησα κάτι για τα γεράματά μου, πάρτε το και θα έρθω κι εγώ να μείνω μαζί σας, και μας έδωσε την Ελλάδα. Και πώς ευλόγησε ο Θεός του ελληνικού έθνους ανάμεσα σε όλα τα έθνη της γης. Από όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στον πλανήτη μας, ο Θεός την ελληνική γλώσσα διάλεξε για να γραφούν τα Ευαγγέλια. Οι μεγαλύτεροι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι Έλληνες. Σε κάθε γωνιά της γης υπάρχουν μάρτυρες και Άγιοι. Μόνο Θεσσαλονίκη έχει 42 Αγίους. Οι Άγιοι πόσο βοηθούσαν την ανθρωπότητα όταν ζούσαν και τώρα που κοιμήθηκαν. Και ενώ ο Θεός τόσο μας ευλόγησε, εμείς λέμε τώρα, Κύριε, δε σε θέλουμε για Θεό μας και για Κύριό μας. Και πώς το λέμε αυτό? Ψηφίζουμε νόμους εναντίον του νόμου του Θεού, όπως είπα. Νομοποιήσαμε τις πουρνίες, τις μοιχείες, τις εκτρώες, την ελεύθερη συμβίωση, τον πολιτικό γάμο, την κάψη των νεκρών. Διδάσκουμε το σεξ στα μικρά τα παιδάκια. Θα μας πει και ο Θεός, δε με θέλετε εσείς για Θεό σας, δε σας θέλω κι εγώ για λαό μου. Θα μας εξουδενώσει ο Θεός. Αν δε μετανοήσουμε, ο Θεός δεν μπορεί να μας ευλογήσει σαν έθνος. Θα οδηγηθούμε στην καταστροφή. Ή θα παραχωρήσει ο Θεός πείνα ή γενοκτονία ή άλλα πράγματα. Ο Θεός γνωρίζει. Γέροντα, η 7η ερώτηση. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο θέμα με την Τουρκία? Φοβόσαστε ότι η πατρίδα μας θα μπορούσε να δεχτεί επίθεση από την Τουρκία? Η ερώτηση απαντήθηκε προηγουμένως. 8η ερώτηση. Ένεκα της πανδημίας, ασφαλώς και έχουν μειωθεί οι επισκέψεις των πιστών στο Άγιον Όρος. Ωστόσο, δέχεστε κάποια μηνύματα, κάποιες εκκλήσεις για βοήθεια και συμβουλές από τον κόσμο? Τι τους συμβουλεύετε? Προσπαθώ εγώ και λέω και στους άλλους, για να έχουμε ευλογία από το Θεό πρέπει να εξομολογούμαστε, να εκκλησιαζόμαστε, να νηστεύουμε, να προσευχόμαστε, μελετούμε την Αγία Γραφή, κάνουμε καλά έργα. Στον τάφο δεν θα μπορούμε ούτε κυρελέσιο να πούμε, ούτε κανένα καλό έργο να κάνουμε. Τα σάβανα, τα νεκρικά κοστούμια δεν έχουν τσέπες, είναι άτσιπα. Ό,τι δώσαμε τα χεράκια μας, αυτό είναι δικό μας. Τα άλλα θα τα πάρουν άλλοι, δεν μας ανήκουν. Έχασα τα πάντα εκτός από εκείνο που έδωσα. Τίποτε δεν είναι δικό μου όταν είναι μόνο για τον εαυτό μου. Η λογική μας λέει, μη δίνεις γιατί θα στηριχθείς και θα πεινάσεις. Η πίστη μας λέει, δώσε για να σου δώσει Θεός 100 φορές περισσότερα από όσα έδωσες. Κουλός είναι αυτός που δεν έχει χέρια. Τα χέρια του κουλού είναι πολύ πολύ καλύτερα από τα χέρια του τσιγκούνι. Θέλεις να γίνεις φτωχός κι εσύ κι εγώ, θησάβριζε. Θέλεις να έχεις αυθονία, σκόρπιζε. Θέλεις να γίνεις ζητιάνος, αποθήκευε. Θέλεις να πεθάνεις από την πείνα, κλείσε τα μάτια σου και τα αυτιά σου στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη δυστυχία. Πολλοί λένε πλούσιος είναι αυτός που έχει πολλά και φτωχός είναι αυτός που δεν έχει τίποτε. Αυτό είναι λάθος. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά, αλλά αυτός που δεν χρειάζεται πολλά. Φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει τίποτε, αλλά αυτός που επιθυμεί πολλά. Μια κινέζικη παροιμία λέει, αν έχεις 1000 στρέμματα φυτεμένο ρύζι, 2 πιάτα ρύζι μπορεί να φας το 24 ώρα.
Αν έχεις ένα παράθυρο με 1.000 δωμάτια, ένα χώρο 2 μέτρα χρειάζεται για να κοιμηθείς, τα άλλα δεν σε χρειάζονται. Γιατί ζούμε στον πλανήτη αυτό της γης. Υπάρχουμε για να δοξάζουμε τον Θεό και να προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους άλλους. Η μεγαλύτερη χαρά που στη ζωή γνωρίζουμε είναι η χαρά που νιώθουμε όταν χαρά χαρίζουμε. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε, όποιος κάνει ελεημοσύνη και όσο πιο πολύ μπορεί, πέφτει στην αγκαλιά του Θεού, αγοράζει τον Παράδεισο και άγγελοι τον περιμένω στον ουρανό. Όσος Γαβρίλο κατά Χριστόν Σαλός ο Γεωργιανός έλεγε, στους εσχάτους χρόνους τους ανθρώπους θα τους σώσει. Η καλοσύνη, η ταπείνωση και η αγάπη. Η καλοσύνη ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου. Η ταπείνωση οδηγεί στον Παράδεισο. Και η αγάπη εμφανίζει τον ίδιο τον Θεό. Να κάνετε το καλό για να σας σώσει η καλοσύνη σας, έλεγε στα πνευματικά του παιδιά. Αν οι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη της γης εφήρμοζαν μόνο μια εντολή του Ευαγγελίου, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, τότε η κοινωνία μας θα γινόταν ένας επίγειος παράδεισος. Οι στρατείς όλων τον κόσμο θα καταργηθούν. Τα πολεμικά και πυρηνικά εργοστάσια θα κλείσουν. Οι νομικές σχολές, σοφρονιστικές φυλακές, τα δικαστήρια, οι δικηγόροι δεν θα έχουν λόγο υπάρξει σε μια τέτοια κοινωνία που ένας αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του. Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα κλείσουν. Οι αστυνομικοί θα απολυθούν και θα πάνε όλοι στα σπίτια τους. Αυτοί που κάνουν κλειδαριές και ασφαλιστικά συστήματα θα κλείσουν. Γιατί αφού αγαπώ τον πλησίον μου όπως τον εαυτό μου, θα πάω να σκοτώσω τον εαυτό μου, θα πάω να κλέψω τον εαυτό μου. Δεν μπορούνται σε κάνα σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε αιρετές για αγάπη για τον Θεό, για τον πλησίον, ταπείνωση, υπομονή. Αυτά θα μας τα δώσει ο Θεός όταν ένας εξομολογείται, εκκλησιάζεται, προσεύχεται, νηστεύεται, μελετάει την Αγία Γραφή, κάνει καλά έργα, ο Θεός θα τον βοηθήσει να γίνει σωστός άνθρωπος. Εύχομαι ολοψύχως ο Θεός να λυπηθεί το ελληνικό έθνος και να μας βγάλει από τα διέξοδα, να φωτίσει τους πολιτικούς, να καταργήσουν αυτούς τους νόμους που ψηφίσαν και να επαναφέρουν τον νόμο του Θεού, να φωτίσει τους αρχιερείς μας και τους ιερείς να πολιτεύονται σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και να βοηθάνε τον κόσμο. Να είναι ποιμένες πραγματικοί και όχι μισθωτοί. Ένατη και τελευταία ερώτηση. Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό για το έως σήμερα βίο σας, οι στιγμές όπου οι άνθρωποι σας πίκραναν με τις πράξεις τους ήταν περισσότερες από τις χαρές που σας πρόσφεραν. Εύχομαι ολοψύχως αυτοί που με στενοχώρησαν, που με αδίκησαν, με συκουφάντησαν, να τους ευλογεί ο Θεός αυτούς και όλους τους δικούς του εν τον ίν αιώνια και εν τον μέλλον και εν τους αξιώσει τους ουρανίου βασιλείας του. Αμήν.